Και ενώ από το καλοκαίρι ο Γιώργος Γιάγκας είχε σχεδιάσει να επιστρέψει το Σεπτέμβριο στο σπίτι του στη Βούλα, μία σειρά από αναπάντεχα γεγονότα έχουν αλλάξει εντελώς τα σχέδιά του. Από τον περασμένο Νοέμβριο, που μέσα από μια κοινή τους δήλωση στην εφημερίδα Real Life ανακοίνωσαν το χωρισμό τους, ο Γιώργος Γιάγκας είχε συμφωνήσει με τη Θεή Σκορδά να παραμείνει στο σπίτι του παρουσιαστή στη Βούλα μαζί με τα δύο παιδιά τους, ως ότου βρεθεί μια κατάλληλη οικία ώστε να γίνει μετάβαση. Πράγματι, η Θεή Σκορδά στις αρχές του καλοκαιριού, με τη βοήθεια ενός μεσίτη, κατάφερε να βρει ένα σπίτι κοντά σε εκείνο του Γιώργου Γιάγκα, όπου θα βόλευε τόσο στις μετακινήσεις τους, όσο και στο κομμάτι της επικοινωνίας με τον πατέρα τους. Μάλιστα, η παρουσιάστρια είχε δώσει μία προκαταβολή, με την οποία ουσιαστικά κλείδωνε την αγορά του ακινήτου. Παρ' όλα αυτά, τελευταία στιγμή, ο ιδιοκτήτης του σπιτιού αποφάσισε να μην το πουλήσει, βάζοντας την Θεή Σκορδά ξανά στη διαδικασία ανέβρεσης στέγης. Εν τω μεταξύ, από τον Νοέμβριο του 2016, ο Γιώργος Γιάγκας έχει μετακομίσει σε σπίτι στη Βουλιαγμένη. Ένα σπίτι μικρό, αλλά πολύ κοντά στο δικό του, όπου διαμένουν οι Φέοι και οι μικροί Μπόμπυρες. Το διαμέρισμα ήταν σχετικά μικρό, άνετο και τον βόλευε σε όλα. Ωστόσο, πριν από λίγες μέρες, η σπιτονοικοκυρά ζήτησε από τον Γιώργο Γιάγκα να αφήσει το σπίτι, γιατί το χρειάζεται, με αποτέλεσμα ο παρουσιαστής να φύγει άμεσα, χωρίς όμως να έχει τον απαραίτητο χρόνο να μετακομίσει σε κάποιο άλλο. Σύμφωνα με αποκλειστικές πληροφορίες της εκπομπής, αυτή την περίοδο ο Γιώργος φιλοξενείται στο σπίτι του κολλητού του, του Λάκη, ενώ παράλληλα ψάχνει να βρει ένα διαμέρισμα μέχρι να μετακομίσει ξανά στο σπίτι του στη Βούλα. Αυτό βέβαια είναι κάτι που θα εξαρτηθεί από το πόσο σύντομα θα βρει σπίτι η τέο σύζυγός του. Έλα Μαρίνο. Λοιπόν, το καλοκαίρι, τον Ιούλιο συγκεκριμένα, η ΦΕΗ είχε βρει ένα σπίτι. Είχε δώσει ήδη το λεγόμενο καπάρο, την προκαταβολή για να το αγοράσει. Αλλά τελευταία στιγμή ο ιδιοκτήτης μετάνιωσε για την πώληση και έτσι κλώτσισε συμφωνία. Οπότε η ΦΕΗ μοιραία παρέμεινε στο σπίτι του Λιάγκα. Για την ενοικίαση, όλα όμως αυτά. Μου, για να είμαστε συγκεκριμένοι, ποια πώληση, στην ενοικίαση. Όχι, όχι, η ΦΕΗ ήθελε να αγοράσει, αγάπη μου. Είσαι σίγουρο. Είμαι πολύ σίγουρο, δεν θα έλεγα κάτι στον αέρα χωρίς να είμαι σίγουρο. Ήθελε να αγοράσει σπίτι. Αρχικά ήθελε στα βόρεια, αλλά μετά προτίμησε να είναι νότια, ώστε να βρίσκεται κοντά στον Γιώργο του Λιάγκα και να είναι κοντά για τα παιδιά. Και τώρα ο Λιάγκας μένει στο Lucky Room, δηλαδή στο φίλο του το Lucky που είναι Lucky Room πλέον. Αυτή τη στιγμή ο Γιώργος ο Λιάγκας έφυγε από το σπίτι που νίκιαζε στη Βουλιαγμένη και φιλοξενείται πάλι στη Βουλιαγμένη από το φίλο του το Lucky, ως ότου και ο ίδιος. Ότι ο Λιάγκας είναι σαν αδελφός του. Είναι σαν αδελφός, είναι πολιτή. Φίλοι κάνουν ταξίδια με το σκάφος μαζί. Όταν για μια περίοδο ψάχνει σπίτι, να μείνει ένα πολύ καλό σου φίλο. Όχι, και ο άνθρωπος αναγκαστικά πήγε να μείνει στο Λάκι, επειδή η σπιτονοικοκυρά του ανακοίνωσε τελευταία στιγμή ότι χρειάζεται το σπίτι. Και ο άνθρωπος, λόγω των επαγγελματικών του υποχρεώσεων, δεν είχε χρόνο για να κάνει την ομαλή μετάβαση, να βρει ένα άλλο σπίτι. Και τώρα προς το παρόν φιλοξενείται στο Λάκι και ψάχνει σπίτι έως ότου και η ΦΕΗ μετακομίσει και εκεί. Ο Λάκης τον αγαπάει πάρα πολύ. Τα παιδιά, πάρα πολύ. Και τον στήριξε σε όλα. Πολύ διακριτικός, πολύ καλός κύριος. Συγγνώμη, παιδιά, να ρωτήσω κάτι. Καλημέρα, Λάκη. Μας λέει γιατί έχω απορίες επάνω σε αυτό το σπίτι. Με συγχωρείτε. Δηλαδή, έχουμε ένα χρόνο κοντεύουμε τώρα που ταλαιπωριόμαστε με αυτό το σπίτι. Πού θα μείνει ο Γιώργος. Καλά, εύκολο είναι να βρει σπίτι. Δεν είναι εύκολο, αγάπη μου, να βρει σπίτι. Και ειδικά μια μάνα με δύο παιδιά που να βολεύει σε όλα, να είναι εργονομικό. Και όταν έχει έναν άντρα που σε ξεβολεύει από το σπίτι μέσα για να σηκωθεί να βγει έξω. Δεν είναι θέμα. Το σπίτι είναι του Γιώργου Λιάγκα. Δεν θα έπρεπε ο άνθρωπος. Δεν πάει έτσι, Μαρίνο, κάτι χάνεις. Είναι πατέρας και το σπίτι είναι του Γιώργου και των παιδιών του. Ωραία, δεν είπε κανείς. Και βέβαια μένει και η μητέρα μέσα των παιδιών. Δεν είναι το σπίτι του Γιώργου. Μην ορμάς λίγο να σου πω. Σας παρακαλώ, να δείξουμε ένα κεφάλαιο που δεν υφίσταται. Δεν είπε κανείς ότι ο Γιώργος έχει αυτό το σπίτι. Δεν το έχει πει κανείς αυτό. Ποτέ δεν έχει πει. Μπορεί και η ΦΕΗ να θέλει, και από ό,τι έχω καταλάβει, εγώ και η ΦΕΗ θέλει να βρει ένα καινούριο σπίτι. Ο Γιώργος είναι το σπίτι που έχει αγοράσει ο ίδιος, να μένει εκεί με τα παιδιά. Ακριβώς. Η ΦΕΗ μπορεί να πάει σε ένα άλλο. Δηλαδή δεν είναι κάτι αφυσικό, ούτε μην πάμε να πούμε άλλα από αυτά που. Όχι, δεν λέμε τίποτα άλλο. Αυτό λέμε. Γυναίκα. Καμία σχέση, παιδιά, το ζευγάρι. Η ΦΕΗ από αυτό το σπίτι. Η ΦΕΗ αυτή τη στιγμή βρίσκεται σε διαδικασία ανέβρεση σπιτιού προκειμένου να μετακομίσει. Αλλά αυτό το πράγμα είναι χρονοβόρο. Δεν γίνεται από τη μία στιγμή στην άλλη. Μόλις μετακομίσει, θα μετακομίσει και ο Λιάγκας από το Lucky Room και θα πάει στο σπίτι αυτό.